Λοιπόν, Κερκυραϊκό Περισκόπιο συνέχεια, θα καλωσορίσουμε σε αυτήν την ενότητα τον κύριο Θόδωρο Παγκράτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ιωνίων Ανήσων. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Αγκαλιάζετε το Οικονομικό Επιμελητήριο και καλύτερα τις δράσεις του. Μας δίνετε το έναυσμα με τις πρωτοβουλίες που πήρατε και πήρατε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν μια ανάλογη πρωτοβουλία. Πριν από λίγες ημέρες συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ιωνίων Ανήσων στην Κεφαλονιά. Μάλιστα, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Στο Αργοστόλι. Για την ακρίβεια. Όχι, δεν έχει ξανασυνεδριάσει εκτός Κέρκυρας, που είναι η έδρα του τμήματος. Απλώς η νέα διοίκηση στο προγραμματισμό δράσης έχει καθορίσει ότι θα συνεδριάζουμε συχνά, όπως αν μας τα επιτρέπουν και τα οικονομικά μας, και στα υπόλοιπα νησιά. Έχουν πει ότι θα συνεδριάσουμε στη Κεφαλονιά, το κάναμε άμεσα και ήταν και συμβολική αυτή η πρώτη επίσκεψή μας στη Κεφαλονιά, γιατί έχει τα προβλήματα του σεισμού. Έπρεπε να πάμε εκεί για να ακούσουμε και τα προβλήματα τα οποία έχουν, τα ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία έχουν πέρα τη οικονομική φύση προβλήματα. Και θα εξηγήσουμε πώς συνδυάζεται αυτό. Ακριβώς. Θα πάμε και στη Ζάκυνθο. Εκεί έχουν και την ευτυχή συγκυρία να έχουν και τον αντιπρόεδρο. Δηλαδή, τα μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο, το ένα μέλος μας για πρώτη φορά είναι και από εκτός Κέρκυρας. Είναι από τη Ζάκυνθο. Και θα πάμε και στη Λευκάδα, είναι πιο εύκολη εκεί η πρόσβαση. Βέβαια, για όλους. Ναι, ναι, πιο εύκολη για όλους η πρόσβαση εκεί. Θα πάμε σύντομα στη Λευκάδα. Πέρα των Διοικητικών Συμβουλίων, το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε στα υπόλοιπα νησιά, θα υπάρχουν και συχνές επισκέψεις και του Διοικητικού Συμβουλίου, εμού του ιδίου, ίσως με κάποιο άλλο μέλος του Προεδρείου της Διοίκησης, θα το δούμε αυτό. Θα πηγαίνω συχνά και θα επισκέπτομαι αυτά τα νησιά. Μάλιστα. Και έτσι σφυριλατείται και η ενότητα, που είναι ένα ζητούμενο για την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Βεβαίως. Και πρέπει να πούμε ότι σε αντίθεση με το τι γίνεται σε άλλες υπηρεσίες, το Οικονομικό Επιμελητήριο, το τμήμα αυτό συστάθηκε πριν 6 χρόνια, και ενώ υπήρχε η αντίθετη ροπή, δηλαδή στο να φεύγουν οι υπηρεσίες από εδώ. Και αυτό είναι σημαντικό. Και εμείς θα την καλλιεργήσουμε αυτή τη σχέση. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε όσο πιο καλά μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δυνατή συνοχή στο τμήμα. Μάλιστα. Διότι και το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει το δικό του θεσμικό ρόλο, όπως καταλαβαίνετε. Θα δημιουργήσουμε, θα συμπληρωθούμε κάποιες σχέσεις με τους θεσμικούς φορείς, είτε αυτή είναι το κράτος, ακόμα και οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Και εδώ θα έχω την ευκαιρία να σας ανακοινώσω ότι την Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, τις 11 η ώρα το πρωί, έχω καλέσει τους διευθυντές των κεντρικών καταστημάτων των τριών συστημικών τραπεζών, που είναι η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Πειραιώς, έτσι ώστε να συζητήσουμε τα θέματα της χρηματοδότησης της αγοράς. Θα τα δούμε ξεχωριστό, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό. Να έρθουμε στα της επίσκεψης στην Κεφαλονιά. Προηγουμένως όμως, γιατί μιλάμε για την ενότητα της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, που είναι όντως μια δύσκολη περιφέρεια. Μία από τις δυσκολίες είναι ως νησιωτική περιφέρεια η διασύνδεση μεταξύ των νησιών. Αντιμετωπίσατε και ένα πρόβλημα, και είναι και πρόβλημα αυτό όντως, με την αεροπορική γραμμή. Ναι, υπήρχε ένα σοβαρό θέμα, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Υπήρχε μόνο μία πτήση την εβδομάδα και μάλιστα σε ώρες οι οποίες ήταν ακατάλληλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή ξέρετε ότι σας είπα προηγουμένως ότι το ένα μέλος μας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος, είναι από τη Ζάκυνθο, για να μπορέσει να μετέχει συνεδριάσεις πρέπει να έρθει με τη γραμμή αυτή. Λοιπόν, το αεροπλάνο αυτό φτάνει 10 η ώρα το βράδυ στην Κέρκυρα από τη Ζάκυνθο και φεύγει τις 6 το πρωί. Και εγώ ρωτώ τώρα να κάνει τι κάποιος 10 το βράδυ να φύγει το πρωί. Τίποτα πρώτο. Και να έρθει χάνει μια μέρα. Όχι μόνο μια μέρα, αλλά μετά η επόμενη πτήση είναι την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να μείνει μια εβδομάδα εδώ αυτός ο άνθρωπος. Ή να επιστρέψει. Τώρα αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Αυτή η γραμμή πρέπει να πούμε ότι έχει επιδοτηθεί από το κράτος, είναι επιδοτούμενη αυτή η γραμμή και δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίθηκε στο ρόλο αυτό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι επειδή είναι προεκλογική περίοδος, να το δουν και όλοι οι συνδυασμοί, για να το θέσουν στην ατζέντα των προβλημάτων. Βεβαίως. Τώρα έχουν γίνει πιο συχνά, βέβαια. Έχουν γίνει πιο συχνά τα δρομολόγια. Τώρα που άνοιξε η περίοδος. Ναι, ναι. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω, δεν τα γνωρίζω ακριβώς ποια είναι αυτά, αλλά συνεχίζω να πιστεύω πάλι δεν βολεύουν. Μάλιστα. Θα πρέπει όντως να το δουν αυτό οι συνδυασμοί. Και το ζητούμενο εμάς επιχειρησιακά και στρατηγικά μας ενδιαφέρει τα Ιόνια νησιά, η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, βεβαίως, που δεν πηγαίνει το αεροπλάνο όπως πήγαινε παλιά, και όχι με την Κρήτη. Γιατί έχουμε περισσότερο.
περισσότερες σχέσεις και εμπορικές και τουριστικές και προσωπικές οικογενειακές με τη Βόρεια Ελλάδα παρά με την Κρήτη. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στην συνάντηση, στις συναντήσεις μάλλον που έγιναν, που κάνατε στην Κεφαλονία, γιατί συναντηθήκατε και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας, τον κύριο Σωτήρη Κουρή, και με τον Δήμαρχο. Και με τη βουλευτή. Και με την Ελλάδα, βεβαίως. Ναι. Και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λογιστών. Mm-hmm. Εμείς με τον κύριο Κουρή συναντηθήκαμε λίγο πριν την διεξαγωγή της συνεδρίασης. Μας ενημέρωσε πλήρως ο κύριος Κουρής. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Κουρής είναι μέλος μας. Είναι οικονομολόγος, είναι μέλος του Οικονομικού Μελητηρίου. Και ήταν και καθηγητής στο ΤΕΗ, νομίζω. Εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Εξ αυτήν της ιδιότητας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πραγματικά πρέπει να πω ότι μας βοήθησε στην διεξαγωγή αυτής της συνεδρίασης, αλλά και ό,τι χρειαστήκαμε. Συναντήκαμε λοιπόν 5.30 το απόγευμα με τον κύριο Κουρή. Μας ενημέρωσε για τα πρόβλημα τα οποία έχει η Κεφαλονιά. Μας είπε για τους σεισμούς, για την αποκατάσταση των ζημιών, ζήτησε τη βοήθειά μας εκεί που μπορούμε κι εμείς. Και από εκεί πέρα, μετά 7 η ώρα, έγινε συνεδρίαση που εκεί εμείς ανακοινώσαμε και το πρόγραμμα δράσης του Οικονομικού Μελητηρίου, του δικού μας τμήματος για την επόμενη τριετία. Και ξέρετε κάτι, κύριε Ρίκο, ότι εμείς έχουμε ήδη αρχίσει να το υλοποιούμε, αλλά αποφασίσαμε, θελήσαμε να το ανακοινώσουμε εκεί στη σεισμογενή, σεισμόπαθη περιοχή της Κεφαλονιάς και για συμβολικούς λόγους. Κάναμε μια συζήτηση με τα μέλη μας. Και από εκεί πέρα, την επόμενη μέρα, συναντηθήκαμε με τον κύριο Παρίση, τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς, και με την βουλευτή του νησιού, τον κύριο Θεπευτάτου. Μας αντιλάξαμε κάποιες απόψεις, μας ενημέρωσε και η ίδια τα ιδιαίτερα προβλήματα, μας ζήτησε και αυτή τη συμβολή μας στην επίλυση αυτών. Και η τελευταία συνάντηση που είχαμε ήταν με το Σύλλογο Λογιστών. Που εκεί, ξέρετε, λίγο τα πράγματα είναι λίγο κοινά τα οποία έχουμε. Και με την ευκαιρία εδώ θέλω να πω και το εξής. Μας τέθηκαν κάποια ζητήματα, ιδιαίτερα τα οποία έχει η Κεφαλονιά. Για παράδειγμα, το δικαστικό τμήμα και το τμήμα ελέγχου της ΔΟΕ Κεφαλονιάς έχει μεταφερθεί και πάει στην Πάτρα. Ναι. Κάτι το οποίο και αντίκειται στην έννοια της περιφέρειας, να γίνει και εδώ. Πέρασε από το επιχείρημα και εδώ στην Κέρκυρα να γίνει αυτό. Να πάει στην Ιγουμένη, για την ακρίβεια. Ναι. Και ευτυχώς τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε αυτό, αυτό το εγχείρημα. Πρέπει να σας πω ότι έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις και στους λογιστές, οι οποίοι αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Πάτρα για να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να βάλουμε ένα ψηφίσμα. Κεφαλονιά Πάτρα είναι μία μισή ώρα με το πλοίο μέχρι Κιλίνη και άλλη μία ώρα είναι με δύσκολη το διασύνδεση. Αυτοκίνητο, συν τα έξοδα. Ναι, δεν έχει καμία λογική. Δεν έχει απολύτως καμία λογική αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση. Εμείς θα ενημερώσουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει την ενημέρωση της κεντρικής διοίκησης, γιατί ξέρετε ότι η κεντρική διοίκηση έχει τις επαφές με τα Υπουργεία. Θα στείλουμε βέβαια και δική μας επιστολή προς τον Υπουργό, τον κ. Στουρνάρα, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Θεοχάρη, ο οποίος είναι και ο καθένας αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά, για να ζητήσουμε να επιστρέψουν τα τμήματα αυτά πίσω. Διότι δεν εξυπηρετεί το κεφαλονιτικός λαός. Και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και στις επιχειρήσεις. Θα δούμε. Εμείς θα το παλέψουμε. Έχουμε βέβαια, να σας πω εδώ, και έχουμε και την ευκαιρία της σύσκεψης των Προέδρων κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο ετησίως, γίνεται μία συνεδρίαση από κοινού με τα μέλη της κεντρικής διοίκησης, που είναι 15 μελές, μαζί με τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμήματων. Και εκεί τίθονται τα ζητήματα τα οποία απασχολεί κάθε περιφερειακό τμήμα. Εγώ θα μαζέψω λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα Ιόνια νησιά. Και θα τα θέσω ενώπιον της διοίκησης, της κεντρικής διοίκησης. Θα ήθελα να αναφερθούμε και να μας εξηγήσετε ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την αποκατάσταση των ζημιών των πληγέντων από τον σεισμό. Μάλιστα. Υπάρχει η κυβερνητική εξαγγελία ότι θα επιδοτηθεί κατά 80%, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, θα καλυφθεί από κρατικούς πόρους. Για την ακρίβεια, είναι πλήρη κάλυψη. Δηλαδή, θα καλυφθεί το 80% από κρατικούς πόρους. Ναι. Το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων και το 20% από χρηματικό αποδανισμό, από τραπεζικό δανεισμό. Μας είπαν όλοι οι θεσμικοί φορείς ότι το πρόβλημα αυτό ακριβώς έγινε στις τράπεζες. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών, γιατί οι τράπεζες αρνούνται να καλύψουν το 20%. Το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι τραπεζικό δανεισμό. Δεν είναι άρα χάρισμα. Η πρωθυπουργική εξαγγελία πάει στον αέρα. Σε ένα βαθμό, ναι. Και αυτό λόγω των τραπεζών.
Λόγω των τραπεζών. Διότι οι τράπεζες δεν καλύπτουν το 20%. Η κυρία Θεοπευτάτου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Κεφαλονίας, δεν το φέρνει αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν το έχει φέρει. Εντάξει, μπορεί να το έχει φέρει. Στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Μπορεί να το έχει φέρει, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Όμως, το συζητήσατε μαζί τη. Το συζητήσαμε. Ναι. Το συζητήσαμε. Καλά, τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Μας μίλαγε αρκετή ώρα για τις ζημιές. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Ότι εκτός των ζημιών που έχουν υποστεί τα κτίρια, ειδικά στο Λεξούρι, εκεί είναι μεγάλες ζημιές. Ναι, έχουν υποστεί και πάρα πολλές ζημιές στις οικοσκευές. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Εκεί δεν χρηματοδοτούνται οι οικοσκευές, γιατί είναι και που κάτι. Έχουν καταστραφεί ολοκληρωμένο καιρό. Και μάλιστα σε καταστήματα όπως είναι τα εστιατόρια, εμπορικές επιχειρήσεις, στα σπίτια βεβαίως. Είναι και δύσκολο να γίνει αυτό και προσπαθούν να βρουν μια λύση για αυτό το ζήτημα. Εγώ σας είπα ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα τα θέσω στην κεντρική διοίκηση. Και μάλιστα, επειδή δεν θα περιμένω ένα μήνα να πάμε στην Πάτρα να τα πούμε αυτά, θα στείλουμε και μια εμπεριστατωμένη επιστολή προς τον πρόεδρο της κεντρικής διοίκησης, η οποία θα κοινοποιηθεί και απευθείας στον Υπουργό. Και θα περιμένω και από την κεντρική διοίκηση να παρέμβει σε αυτό το τομέα. Γιατί ξέρετε, ο ρόλος του παιδευτικού τομάτου αυτό είναι. Να ενημερώνω και την κεντρική διοίκηση, η οποία έχει την άμεση επαφή με τα Υπουργεία, γιατί εγώ είμαι στην Κέρκυρα. Ο πρόεδρος της κεντρικής διοίκησης έχει πιο άμεση επαφή. Θα τον ενημερώσουμε και περιμένουμε από τον ίδιο να ανταποκριθεί, μήπως θα ανταποκριθεί η κεντρική διοίκηση και το Προεδρείο της, έτσι ώστε να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Τώρα για το τραπεζικό κομμάτι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε όμως. Εάν φτάσει αυτό το αίτημα ή το παράπονο ή το πρόβλημα στα αυτιά που πρέπει να φτάσει του Πρωθυπουργού του ίδιου, ο οποίος έκανε ο ίδιος την εξαγγελία, νομίζω ότι για να είναι και συνεπής στις δεσμεύσεις του και στις εξαγγελίες του, θα πρέπει να βρει. Θα πρέπει να σκεφτεί πίεση. Ναι. Θα πρέπει να ασκηθεί πίεση. Και εμείς αυτό, εμείς εκεί θα θέλουμε να συμβάλλουμε. Στο να ασκηθεί πίεση από την κυβέρνηση. Αυτό είναι ο ρόλος ο δικός μας, όπως γνωρίζετε. Επισμός φορέας είμαστε, αυτό είναι ο ρόλος μας. Θα περιμένουμε να δούμε. Πάντως, πώς ήταν, ευνηδιάστηκαν λίγο από αυτή την. Ναι, θα έπρεπε να το εξής, ναι. Βρεθήκατε εκεί. Ναι, ευνηδιάστηκαν, διότι δεν είχαν συνηθίσει στο να επισκέπτεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικονομικού Μελητηρίου, τους ιδίους, ειδικά άμεσα μετά τις εκλογές. Μάλιστα, ένα μέλος, και θα σας πω και κάτι το οποίο το ξέχασα προηγουμένως, ένα μέλος εκεί του Οικονομικού Μελητηρίου μας είπε ότι συνήθως βλέπουμε τα μέλη της διοίκησης πριν τις εκλογές. Εμείς λοιπόν αποφάσισαμε να πάμε ακριβώς μετά τις εκλογές. Και αυτό θα το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξέχασα να σας πω όμως και το άλλο. Ότι εμείς για την συνοχή του τμήματος αποφάσισαμε να δημιουργήσουμε τριμελής επιτροπής διοίκησης σε κάθε νησί. Διότι εγώ, αλλά και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορούμε να είμαστε όλη μέρα στην Κεφαλονιά, στη Ζάκηθο και στη Λευκάδα και να φουγκριζόμαστε τα προβλήματα που έχουν εκεί οι κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, δημιούργησαμε τριμελής επιτροπές, άτυπες είναι μεν ουσιαστικές δε, οι οποίες θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ, ο συνδικός σύνδεσμος μεταξύ της διοίκησης του Οικονομικού Μελητηρίου, το οποίο εδρεύει στην Κέρκυρα, καθώς και των θεσμικών φορέων εκεί. Δηλαδή θα μπορούν να τους βλέπουν, θα μπορούν να μας εκπροσωπούν και να μας μεταφέρουν εμάς τα αιτήματα και εμείς θα τα υιοθετούμε ως θέσεις και θα παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι εμείς δεν θα πηγαίνουμε στα αυτά τα νησιά. Να. Αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούν και αυτοί ένας τρόπος ενεργοποίησης και πιστεύω ότι θα πετύχει το χείρι αυτό. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μπορούμε να πάμε στη Ζάκηθο, μπορούμε να πάμε στη Λευκάδα, θα το δούμε αυτό. Αλλά σίγουρα θα γίνει και στη Λευκάδα και στη Ζάκηθο. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα. Δεν ξέρω, συζητήσατε κάποια άλλα ζητήματα, πήρατε κάποιες άλλες αποφάσεις κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, εμείς εκτός του ότι παρουσιάσαμε το προγραμματισμό δράση το δικό μας, ορίσαμε αρμοδιότητες στις επιτροπές αυτές διοίκησης που σας είπα για όλα τα νησιά. Ανακοίνωσαμε και τα ονόματα για την Κεφαλονιά, ποια είναι αυτή η επιτροπή. Και επίσης βγάλαμε και το ψήφισμα που σας είπα προηγουμένως όσον αφορά το θέμα του δικαστικού, το τμήμα του δικαστικού και του τμήμα ελέγχου να επιστρέψουν στη ΔΟΗ Κεφαλονιάς. Μετά από εκεί πέρα τα περισσότερα προβλήματα είναι κοινά. Πέρα των ιδιωτερών που είχε η Κεφαλονιά, με τους σεισμούς, την ανταποκρίση των ζημιών, τα οποία συζητήσαμε εκτενώς. Όλα τα άλλα τα ζητήματα γενικής φυσιοοικονομίας είναι κοινά. Και ειδικά τον πάρκινγκ του λογιστή, που εκεί ακούσαμε αυτά που ακούμε συνέχεια. Και αν θυμάστε, και είχαμε κάνει και μία συζήτηση πριν μερικές μέρες για το θέμα του νομοσχεδίου, το οποίο τελικά έγινε νόμος, και είχα κρατήσει κάποιες επιφυλάξεις το κατά πόσο θα υλοποιηθούν αυτά που έχουν εξαγγελθεί από κάποιους φορείς. Και εγώ σε ένα βαθμό επιβεβαιώθηκα, γιατί τα πρόστιμα ναι, μεν μειωθήκανε, αλλά όχι εκεί που περιμέναμε. Ναι. Οπότε παραμένει το. Περιμένει το ανοιχτό το ζήτημα αυτό, θα δούμε τώρα πώς θα κινηθούμε. Το οποίο είναι πρόστιμα σε πολλές περιπτώσεις εξοντοτικά. Εξοντοτικά. Και σε μία αγορά η οποία, όπως ξέρετε, δεν λειτουργεί. Στενάζει, βέβαια. Βέβαια, ναι. Δεν
λειτουργεί, δεν υπάρχει ανάπτυξη αυτή τη στιγμή και δεν βοηθάει και δεν βοηθάνε αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση. Θα το δούμε και αυτό. Ναι, γιατί άκουσα κάτι πρόστιμα 2.000-2.500 με το παραμικρό. Ναι, όταν οι επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις ή από το ΦΠΑ ή από τη φορολογία εισοδήματος. Εντάξει, αυτά δεν είναι. Και σπάστηκε τα ταμεία βεβαίως και αυτά και είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει και εκεί να δούμε. Δεν έχουν λογική αυτά. Και δεν ξέρω και πού αποσκοπούν όλα αυτά τα μέτρα. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα δούμε. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε αυτή την πρωτοβουλία που παίρνετε την Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα. Μεγάλη Δευτέρα. Που θα συναντήσετε τους διευθυντές των τριών συστημικών των μεγάλων τραπεζών. Ποιο είναι το θέμα της συζήτησης, τι θα τους πείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή για να πανεκκλίνει η οικονομία, βασικός πυλώνας της είναι η χρηματοδότηση. Το τραπεζικό σύστημα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης οικονομίας μας. Αν δεν ενεργοποιηθεί αυτός ο πυλώνας, δεν πρόκειται να έχουμε ανάπτυξη. Κακά τα ψέματα. Εμείς αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε είναι ποια είναι η δική τους πληροφόρηση ως διευθυντές αυτών των τραπεζών σχετικά με τη ρευστότητα που πρέπει να πέσει στην αγορά. Από εκεί πέρα, εμείς θα επισημάνουμε και θα συζητήσουμε και ιδιαιτέρως αυτά μαζί τους και μετά θα κάνουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι πρέπει κάποια στιγμή ο δανεισμός να στοχεύσει προς τις επενδύσεις και όχι προς την κατανάλωση. Γιατί ξέρετε, αυτό το μοντέλο του να χρηματοδοτούν την κατανάλωση μας οδήγησε στην καταστροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και επίσης και πρέπει το τραπέζι να λειτουργήσει με. Ορτοδάνεια, όλα αυτά γνωστά. Ναι, όλα αυτά γνωστά. Ναι. Και κάποια στιγμή το τραπέζι πρέπει να λειτουργήσει με υγιείς όρους. Και όταν λέω υγιείς όρους, θα πρέπει να χρηματοδοτούν εταιρείες οι οποίες έχουν την καλή εξωτομαρτυρία και τη φερεγγιότητα και όχι εταιρείες άλλου είδους. Χωρίς να θέλω να. Υπονοήσετε κάτι. Κάτι. Ναι. Ξέρω, θα τα συζητήσουμε μαζί και θα κάνουμε μετά τις ανακοινώσεις. Αλλά πρώτα θέλω να συζητήσω μαζί τους. Mm-hmm. Σας είπα ότι το Οικονομικό Μελητήριο, το είπα και στην εκπομπή λόγος αντιλόγος, ήμασταν μαζί, ότι θα παρεμβαίνει και μόνο του όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Εμείς εδώ κρίναμε ότι θα πρέπει να παρεμβούμε. Και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και μία σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Έχουμε πάρα πολλά μέλη μας τα οποία εργάζονται στο τραπεζικό σύστημα. Ναι, παράδειγμα, η θέση του Μελητήριου είναι ότι στις τράπεζες θα πρέπει να προτιμούνται συνάδελφοι οικονομολόγοι ή απόφοιτοι τεχνικών σχολών που έχουν σπουδάσει σχολές διοίκησης και οικονομίας. Μάλιστα, που είναι συναφές το αντικείμενο του. Και όχι άσκετοι. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ, να διορίζονται άσκετοι μέσα από κομματικά γραφεία, πολιτικά γραφεία. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ναι. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια, δεν δανειοδοτούν τις επιχειρήσεις. Τις επιχειρήσεις, βεβαίως. Με αποτέλεσμα να έχει στεγνώσει, να το πω έτσι λαϊκά, απορρευστό η αγορά. Ναι. Άρα, πού πάμε? Με αυτό θα συζητήσουμε μαζί τους. Αυτό θα είναι το αντικείμενο συζήτησης. Διότι και με το νομοσχέδιο το πρώτο άρθρο κάλυψε απόλυτα τις τράπεζες. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να πούμε. Με χρήματα του ελληνικού λαού. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να πούμε και το εξής, ότι οι τράπεζες λειτουργούν κάτω από υψηλό ηθικό κίνδυνο. Και όταν λέω ηθικό κίνδυνο, εννοώ ότι το να κάνω μια πράξη και να γνωρίζω ότι κάποιος άλλος θα με σώσει. Να μιλήσω λαϊκά. Δεν θέλω να μιλήσω επιστημονικά, γιατί μπορεί να με καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Αυτό το γνωρίζουν και ξέρουν ότι επειδή δεν υπάρχει οικονομία χωρίς τραπεζικό σύστημα, λειτουργούν κάτω από αυτό το υψηλό ηθικό κίνδυνο. Από εκεί επαναλαμβάνονται τις ευθύνες τους όμως και θα πρέπει πλέον να λειτουργήσει αδιαφορετικά το τραπεζικό μοντέλο στη χώρα μας. Και εδώ πρέπει να δούμε και το ρόλο της Τράπεζης Ελλάδος, το εποπτικό ρόλο, το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν και αυτό που να ήταν, και οι ίδιες οι τράπεζες να λειτουργήσουν υγιώς. Γιατί ξέρετε κάτι, και αυτές οι τράπεζες έχουν υποστεί ζημία στο παρελθόν, διότι είχαν πάρει πάρα πολλά ομόλογα, ειδικά η Τράπεζα Πειραιώς, και όχι μόνο αυτή, αλλά όλες οι τράπεζες του ελληνικού δημοσίου κουρεύτηκαν και αυτές οι ίδιες είχαν προβλήματα σε έναν βαθμό. Δηλαδή δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ναι. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, θα ζητήσουμε το θέμα της υγιής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Τουλάχιστον όσο αφορά εμάς εδώ στα Ιωάννη νησιά. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, ένα σχόλιο. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, το οποίο κάποιοι, για να μην πω πολλοί, το θεώρησαν και ως ένα τρίτο μνημόνιο. Ναι, δεν είναι ψέματα αυτό που λένε. Ήταν μια υποχρέωση αυτή προς τους δανειστές μας, έτσι ώστε να συνεχίσει η στήριξη από πλευράς τους. Εγώ σας είχα πει το εξής. Σας είχα πει ότι το χρέος της χώρας μας είναι μη βιώσιμο, ότι θα πρέπει να γίνει κούρεμα, είχα πει τότε, mm-hmm. ή να βρεθεί μια άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι να μειωθούν πάρα πολύ τα επιτόκια δανεισμού
μέχρι τον δανεισμό και να ποιμικηθεί η διάρκεια δανεισμού. Εγώ θα πω ότι είναι πρώτη λύση. Αλλά εκεί, ξέρετε, τίθονται ζητήματα. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Εθνική Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μαζέψει όλο αυτό το χρέος. Δεν θα το δεχτεί, γι' αυτό να είμαστε σίγουροι. Διάβασα μια συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σόιμπλε, ο οποίος έλεγε ότι σκέφτονται πλέον τη δεύτερη λύση. Ας και το σκέφτονται. Μάλλον ίσως έχουν καταλήξει εκεί. Δηλαδή στην επιμήκυση του χρέους, του ελληνικού χρέους, σε συνδυασμό με τιμή των επιτοκίων. Να τα δούμε όμως όλα αυτά. Δεν είναι βιώσιμο αυτή τη στιγμή. Θα το ξαναπεί όλη μια φορά. Δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Σε καμία περίπτωση. Επίσης, για να ανακάψει η χώρα μας, θα πρέπει το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είπαμε προηγουμένως, να λειτουργήσει. Θα πρέπει να πέσει ρευστότητα στην αγορά και να χρηματοδοτούν οι υγιείς επιχειρήσεις. Αυτά είναι βασικά ζητήματα. Και αν αυτά δεν γίνουν, δεν θα δούμε έτσι, ανάπτυξη. Και επίσης, και οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να μειωθούν σημαντικά. Ναι. Με αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές που έχουμε, είτε στο ΦΠΑ είτε στο φόρο εισοδήματος, πάλι δεν πάμε πουθενά. ΦΠΑ λέτε από 23% να πέσει. Ναι, βεβαίως. Να πέσει, να μειωθεί. Να μειωθεί. Mm-hmm. Θα πρέπει να μειωθεί. Γιατί έτσι θα γίνουμε και πιο ανταγωνιστικοί όσον αφορά και το κομμάτι του τουρισμού, έτσι. Ναι. Και στο κομμάτι αυτό, σε ένα βαθμό. Επίσης, ελαφρύνουμε κάπως τις επιχειρήσεις. Το καταναλώνει τον ίδιο. Mm-hmm. Γίνονται πιο φθηνά τα προϊόντα. Ειδικά για το φόρο εισοδήματος, μεγαλώνει η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Ναι, που είναι γιατί μια άλλο, αγορά η οποία έχει άλλο πραγματική, τώρα, έτσι. Ναι, άλλο η πραγματική αγοραστική δύναμη και άλλο η ονομαστική. Η ονομαστική είναι ο μισθός μας, αλλά η πραγματική είναι να αφαιρέσει τους φόρους, τι σημαίνει στο τέλος. Και φυσικά παίζει ρόλο και ποιες είναι οι τιμές στην αγορά. Όλα αυτά αν μειωθούν. Όσο μειώνουν οι φορολογικοί συντελεστές, μεγαλώνει η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Και όταν θα μεγαλώσει η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, τότε θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε κάπου εδώ. Περιμένουμε την συνάντηση της Δευτέρας. Βεβαίως. Και να δούμε τι θα προκύψει και αν προκύψει. Και μακάρι να μεταφερθεί τουλάχιστον αυτό το μήνυμα και να αρχίσει να γίνεται και μία πίεση. Γιατί όσο δεν ανοίγει αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι. Εντάξει. Κοιτάξτε, κύριε Ρίκο, εγώ δεν περιμένω πολλά πράγματα από αυτή τη συζήτηση, από αυτή την συνάντηση. Ναι, αλλά από την να έννοια, γίνει μια αρχή, ναι, όμως. Υπό την έννοια ότι δεν εξαρτάται από αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Προφανώς. Το αν θα πέσουν στην αγορά έχει. Όμως μπορούν να μεταφέρουν ένα μήνυμα προς τα ανώτερα κλιμάκια των τραπεζών που εκπροσωπούν εδώ στην Κέρκυρα. Και επίσης στο κομμάτι το οποίο αφορά την υγιή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Κέρκυρας και των υπόλοιπων νησιών, εκεί μπορούν να συμβάλλουν πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτά τα συζητήσουμε μαζί τους και θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Διότι μην ξεχνάμε ότι η κρίση δημιουργήθηκε από το τραπεζικό σύστημα. Από την Αμερική και μετά επεκτάθηκε παντού. Mm-hmm. Έχουν την δική τους ευθύνη και τώρα πρέπει να λάβουν και την ευθύνη τους. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να την πληρώνει η ΕΣΑΗ, ο λαός. Πρέπει να λάβουν τις ευθύνες. Η κοινωνία. Βεβαίως. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή αμέσως μετά.